Βλέπετε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με την εξής λεζάντα. Ο πιλότος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας περνάει πρώτα πάνω από την Κερίνια και ακολούθως πάνω από τα βουνά του πενταδακτύλου, δείχνοντας από την εσωτερική κάμερα του πιλωτηρίου τη σημεία του ψευδοκράτους. Η επίδειξη δύναμης έγινε με ένα τεχνολογικά όχι και τόσο σύγχρονο πλέον F-16, αφού οι πιλότοι της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας δεν έχουν και δεν αναμένεται να έχουν σύντομα στα χέρια τους είτε το αναβαθμισμένο πακέτο του μοντέλου είτε το νέο F-35. Στην Τουρκία συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις τελευταίες στρατιωτικές ασκήσεις σε ελληνικά νησιά με επίκληση για άλλη μια φορά στη συνθήκη της Λοζάνης. Yunanistan, gayri askeri statüdeki silah dahi bulundurulmaması gereken adalarda biri bir ardına tatbikatlar gerçekleştirdi. Rodos adasındaki tatbikatı Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floridas da yerinde izledi. Παρά την τουρκική προκλητική ρητορική δεν βλέπουμε καμία ανάφλεξη στο πεδίο. Για να μην γίνει αυτό πρέπει οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις να διατηρούν την αποτρεπτική τους ισχύ. Την ίδια ώρα σε εσωτερικό τα Ερντογάν συνεχίζει να ψάχνει διέξοδο μέσω της εθνικιστικής ρητορικής αφού η κυβέρνησή του βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πληθωριστικές πιέσεις, τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα του λαού αλλά και τα ζητήματα διαφθοράς. Τα πράγματα όμως στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής δεν είναι και τόσο απλά, με αποτέλεσμα να δέχεται πειρά από την αντιπολίτευση η οποία ζητά από τον Τουρκό Πρόεδρο να γίνει ακόμη πιο σκληρός με τους γείτονες. Το γεωτρύπανο Αμπτουλχαμίτ Χάν είναι το σύμβολο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η δική μας κυβέρνηση δέχτηκε να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι της Τασουκού. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλλαγή, η οποία σχετίζεται με τη σύμπραξη Ελλάδας, Ελληνοκυπρίων, Ισραήλ και Αιγύπτου, οι οποίοι με τη στήριξη της Ευρώπης και των Αμερικανών στοχεύουν τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα που το περιοδικό Economist βλέπει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. 2023'te Ege'de Türkiye-Yunanistan gerilimi sonrası Türkiye'nin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Bu yorum The Economist dergisinin. Σύμφωνα με το περιοδικό, δεν αποκλείεται να υπάρξει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο σε περίπτωση που οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν τον Ερντογάν σε χαμηλά επίπεδα.